Γεια σας. Αρχές άνοιξης ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τη λιμνούλα μας. Όπως βλέπετε, αυτή η λιμνούλα δεν είναι καινούρια, φαίνεται. Την καθαρίσαμε χωρίς χημικά, μόνο με σφουγγαράκι όσο βγήκε και με νερό, καθαρό νερό. Γέμισα τη λιμνούλα με νερό για να φύγει χλώριο. Στην περίπτωση αν έχετε καινούριο πλαστικό θα χρειαστεί να αλλάξετε νερό, δηλαδή να γεμίσετε, να αφήσετε τουλάχιστον για 1-2 μέρες, να πετάξετε νερό και να γεμίσετε ξανά, να μην τυχόν τοξικά που υπάρχουν μέσα. Η λιμνούλα μου είναι παλιά, 8-9 χρόνια την έχω. Έχω βίντεο, αν δεν ξεχάσω και θα βάλω link στα προηγούμενα βίντεο πώς τη φτιάχνουμε. Δεν θα πω ξανά τα ίδια και τα ίδια, ίσως θα δώσω διαστάσεις εδώ. Εκεί στη κίτρινη λικάνη είναι τα ψάρια μου. Τα ψάρια που μεγαλώνουν πολύ φεύγουν στο χωριό. Η μία φίλη μου έχει μεγάλη λίμνη, τεχνητή, γι' αυτό πάνε εκεί. Καταλαβαίνετε ότι εδώ ο χώρος είναι για περιορισμένο ποσό ψαριών. Εκεί είναι ειδικά ξύλα για νερό, διακοσμητικά κάποιο πουλί, αλλά και κρύβονται τα ψαράκια. Και υδρόβια φυτά, τα οποία θα μοιραστούν και μεταφυτευτούν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Βλέπετε από τα σημάδια ότι η λιμνούλα δεν είναι καινούρια. Τα κομμάτια ξύλου επίσης θα καθαριστούν. Όπως είπαμε, καθαρίζουμε χωρίς χημικά, μόνο βούρτσα, σφουγγάρι και καθαρό νερό. Όπως βλέπετε, πάρα πολύ μεγάλωσαν τα υδρόβια φυτά, γι' αυτό αναγκαστικά θα τα μειώσω, μικραίνω. Τα ψάρια εδώ είναι παραγωγής μας. Υπάρχουν βέβαια και αγορασμένα, αλλά τα περισσότερα είναι ήδη παραγωγής μας, ειδικά τα μικρά. Πολλαπλασιάζονται με τρελή ταχύτητα. Κανονικά πρώτα μπαίνουν φυτά και μετά ψάρια, αλλά δεν έχω χώρο να τα κρατάω σε μια μικρή λικάνη και τα φυτά πρέπει να μεταφυτέψω. Γι' αυτό τώρα τα ψάρια, αυτά που θα κρατήσω εγώ, θα μπουν στη λίμνη. Έχω έτοιμο υπόστρωμα και γλάστρες από ένα κέντρο κήπο που θα ανακατέψω με χώμα που πήρα από τα χωράφια. Και τώρα θα βάλω τη γλάστρα σε λικάνια με νερό, καθαρό νερό, μέχρι αύριο για να φύγουν αυτά που φεύγουν γρήγορα, τα περισσεύματα, σκόνες και τα λοιπά. Αν σας ενδιαφέρει πως γίνεται τέτοια λιμνούλα, έχω άλλα βίντεο,
αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, πείτε μου. Τα ψάρια είναι σήμερα τρομαγμένα, γιατί είχαμε πάρα πολύ φασαρία. Αν μπορέσω να πετύχω, θα σας δείξω.